Ο Σμάιχελ δύο φορές χρειάστηκε και δυστυχώς για την ελληνική ομάδα έδειξε την πολύ μεγάλη του κλάση. Και εδώ είναι ο Βασίλης Τζαλακώστας. Ο πρωταγωνιστής στη δεύτερη ευκαιρία του Αθηναϊκού. Μπέρτμοντ. Μπρους. Πάντα Μπρους. Ρόμπινς θα κάνει το σουτάουτ. Εδώ ο Ρόμπινς. Η αλλαγή του Φέργκουσον στη θέση του Γουάλας. Σε επανάληψη η πάσα του Μπρους στον Ρόμπινς. Προσποίηση του Ρόμπινς και κατευθείαν το σουτ σημάδευε την αριστερή γωνία, το αριστερό παρθεράκι. Είναι δύο τέρματα που μπήκαν στο δεύτερο ημίχρονο της παράτασης. Το πρώτο από τον Mark Hughes και το δεύτερο από τον Brian McClair. Εδώ είναι ο κύριος Λομπέλο, για να δούμε. Και είναι η λήξη, όχι ακόμα. Ο Brian Robson. Και τώρα είναι η λήξη. Η Manchester United ίδρωσε, κυρίες και κύριοι, για να πάρει την πρόκριση. Απέναντι σε έναν μεγάλο Αθηναϊκό. Ο Αθηναϊκός έπαιξε όπως έπρεπε να παίξει μια ομάδα για να κυνηγήσει την πρόκριση απέναντι στη Manchester. Οι παίκτες του πίστεψαν ότι μπορούν να τα βγάλουν πέρα απέναντι σε μια φημισμένη ομάδα, απέναντι σε μια μεγάλη ομάδα όπως είναι η Manchester United. Το κατόρθωσαν μέχρι σε ένα ορισμένο σημείο βέβαια. Από εκεί και πέρα ίσως τους πρόδωσαν οι δυνάμεις τους, ίσως τους πρόδωσαν οι συγκυρίες των φάσεων οι οποίες δημιουργήθηκαν. Στο σημείο και αυτό, κυρίες και κύριοι, η περιγραφή μας τελειώνει. Παρακολουθήσατε στη ζωντανή μετάδοση τον αγώνα του Αθηναϊκού στο Manchester με τη Manchester United. Από τον Χάρη Λευρόπουλο που ήταν στην περιγραφή, καλώς σας.